από το χειμώνα στο καλοκαίρι. Μπορεί ακόμη να μην έχουμε καλοκαίρι, έχουμε άνοιξη, αλλά δες τι ωραίο καιρό. Ακριβώς όπως το είπες. Είναι πάρα πολύ περίεργο, αλλά να σου πω, είμαι πολύ χαρούμενη που έρχομαστε περίπου μια φορά κάθε δύο μήνες στην Κύπρο. Αυτό τον καιρό τον έχω επιθυμήσει πάρα πολύ. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο, ναι. Είναι ένα δώρο από εμάς, σε εσένα αυτό που είμαστε έξω. Αλήθεια. Στη φύση. Και να σου πω και κάτι, είμαι άνθρωπος που αγαπώ πάρα πολύ την άνοιξη. Πώς είσαι? Είμαι πάρα πολύ καλά, δόξα τω Θεώ, εκεί στην Κοπεχάγη, νοικοκυρά όπως σου έχω πει. Νοικοκυρά, ένα λεπτό. Τι λες νοικοκυρά? Πάρα πολύ νοικοκυρά. Μαγειρεύεις? Από όλες τις έννοιες νοικοκυρά. Τι μαγειρεύεις? Μαγειρεύω τα πάντα. Μέχρι και όσπρια, από μακαρονάδες, από ψάρια, από κρέας, από... Εντάξει παιδιά, ο καιρός μιλάμε τώρα ότι δεν έχει όλη την κάμα το φαγητό. Ναι, νομίζω ότι σε αυτό το θέμα δεν έχει καθόλου παράπονο. Τι το αρέσει περισσότερο από αυτά που φτιάχνεις? Στον καιρό να αρέσουν πολύ τα όσπρια. Και εδώ στην Κύπρο, επειδή έκανε πάντα διατροφή λόγω του επαγγελματός, συνήθισε να τρώει, ας πούμε, όσπρια. Είναι έτσι λίγο της διατροφής ο καιρός, της υγιεινής διατροφής. Εγώ πάλι μου αρέσει να τρώω και λίγο πιο, ξέρεις, τα απαγορευμένα. Αλλά μαγειρεύω πολύ. Μου αρέσει να μαγειρεύω, έτσι έχω και περισσότερο χρόνο τώρα. Κάνω τις δουλειές του σπιτιού. Δηλαδή σιδερώνεις? Σιδερώνω, σκουπίζω. Κάνεις και το που κάνεις το κολαριστό, το ωραίο, δαμέ. Ναι, όλα, δε. Μαρία μου, είσαι σιδερώνω. Έτοιμη. Είσαι έτοιμη. Πλυντήρια τα πάντα. Ναι. Μου αρέσει αυτή η ζωή, δηλαδή. Έκανες φιλίες εκεί, δηλαδή. Το μαράκι μας έφυγε από την Κύπρο, το κορίτσι μας πήγε εκεί, ακολούθησε, έκανες ένα. Δεν θα πω θυσία, γιατί δεν είναι θυσία αυτό που έκανες. Ασχολούνται με τους ποδοσφαιρίστες όπως στην Κύπρο, γιατί και ο γυναικείος πληθυσμός στην Κύπρο θα ασχοληθεί με τους ποδοσφαιριστές, με τις κοπέλες, τη σύζυγου και όλα αυτά. Εκεί ασχολούνται τόσο πολύ. Αυτό υπάρχει σίγουρα, όπως νομίζω σε κάθε ομάδα. Όμως για να είμαι ειλικρινής, δεν είναι αυτό που... Σε ξέρουν παιδί με εκεί. Πήγε το μαράκι από Κύπρο. Δεν ξέρω, τι γνωρίζουν, τι λένε. Σίγουρα υπάρχει για τους ποδοσφαιριστές αυτό, ναι. Τώρα για τις συζύγους τους, για να είμαι ειλικρινής, δεν είναι αυτό που βλέπω, να ασχολούνται τόσο πολύ και να... Που κυκλοφοράς έτσι, βλέπεις βλέμματα περίεργα να είναι... Τον καιρό τον αναγνωρίζουν, ναι. Εμένα δεν έτυχε να μου μιλήσει κάποιος, να μου πει... Έτυχε έτσι κάποια περίεργη αντίδραση πάνω στον καιρό, καμία κοπέλα, έτσι, αυτόγραφο και να του πεις καιρό, φρόνημα. Για αυτόγραφο δεν θα πω φρόνημα, εντάξει, σιγά. Έχεις πει αλλού όμως. Αν είναι κάτι παρατραβηγμένο. Όμως δεν μου έτυχε κάτι τέτοιο να δω μπροστά μου κάτι το οποίο να με ενοχλήσει και να πρέπει να το πω. Ποιο ήταν το πρώτο αίσθημα όταν πήγες για πρώτη φορά πάνω στην Κοπεχάγη, η πρώτη περίοδος? Η πρώτη περίοδος, εντάξει, φυσικά ήταν και λίγο πιο δύσκολη από αυτή που ζούμε τώρα. Η πρώτη περίοδος ήταν αυτή που έπρεπε να βρούμε το σπίτι, να το επιπλώσουμε. Μέναμε ακόμη στο ξενοδοχείο, ο καιρός είχε παιχνίδια. Ήταν όλα συγχυσμένα στο μυαλό μας. Όμως η πόλη, μπορώ να πω ότι μου άρεσε από την πρώτη μέρα που είχα πάει. Δηλαδή, ήταν πάρα πολύ όμορφη. Και επειδή εγώ όταν πήγα ήταν Ιούλιος, οπότε μπορούσες να βγεις έξω, το καλοκαίρι λοιπόν. Οπότε εντάξει, η πόλη μου άρεσε πάρα πολύ από την αρχή. Υπήρξε έτσι κάτι να πεις, όπα, τι κάνω εδώ? Όχι. Αλήθεια. Και γι' αυτό είμαι πολύ έτσι, χαρούμενη, γιατί έλεγα πάντα και μου έλεγαν και οι υπόλοιποι ότι θα πας, η αρχή θα είναι πολύ δύσκολη, πρέπει να το συνηθίσεις, θα το αντέξεις. Όμως δεν τα έζησα αυτά. Δηλαδή από την αρχή πήγα πάρα πολύ θετικά. Ο κύριος τι σου έλεγε? Μα δεν ήμουν άνθρωπος που θα του πω δεν περνάω καλά και δεν μπορώ και... Και άντε να βγούμε λίγο από το σπίτι. Και... Γι' αυτό δεν τον έφερα και αυτόν σε δύσκολη θέση. Να σου πω και κάτι. Αν το ζούσα, νομίζω ότι θα προσπαθούσα με κάθε τρόπο να μην το μεταφέρω στον ίδιο, γιατί δεν θα έκανε καλό στη δουλειά του. Να πηγαίνει με ψυχολογία ότι δεν περνάμε καλά, και ότι... γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσε σίγουρα να αγωνιστεί. Για να καταλάβεις, ο μάνατζερ του, να σου πω έτσι ένα παράδειγμα, όταν θα έκλειναν τη συμφωνία, ήμασταν με τον Γκέρο, μου είπε εμένα καθαρά πρώτα. Σε ρωτάω πρώτα εσένα και μετά τον Γκέρο. Εσύ θέλεις να πας, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι ο σύντροφός σου να είναι καλά, να περνά καλά, για να μπορεί να το μεταφέρει και σε σένα. Δηλαδή, αν εγώ δεν ήμουν καλά, νομίζω ότι ούτε ο Γκέρος στη ψυχολογία του θα ήταν καλά, δεν θα μπορούσε να αγωνιστεί. Και ξέρουμε ότι στο ποδόσφαιρο παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η ψυχολογία. Τα έχεις φανταστεί, αλλά στο μυαλό σου, δηλαδή νηφικό, μαλλί. Εντάξει, τα έχω φανταστεί, όμως.
σε ένα χρόνο μπορεί να αλλάξω και 10 φορές γνώμη. Αυτό με λέμε με τον Αντρέα, τόσο ανετήθη και γελάμε, ο οποίος θα κάνει τον ηθικό. Και μου λέει, κουράστηκα. Κάθε λίγο αλλάζει γνώμη. Ναι. Την πρόταση την περίμενες. Την πρόταση την περίμενα, αλλά όχι τη στιγμή. Εκεί στις διακοπές μας. Περίμενα να σου πω την αλήθεια ότι θα γινόταν στην Κοπεχάγη. Ναι. Πες μου λίγο τώρα για το γάμο. Τα έχεις βάλει όλα στο μυαλό σου. Πού θα γίνει, σε ποια εκκλησία. Θα είναι στην Κύπρο, φαντάζομαι. Στην Κύπρο θα είναι. Μαρία μου, δεν θα. Και στην Κοπεχάγη δεν θα ερχόμαστε, δεν λέμε. Να με καλέσει, ναι. Εννοείται. Α, okay, γιατί. Πες με πώς το έχεις σκεφτεί. Ναι, θα είναι στην Κύπρο. Έχουμε σκεφτεί και το χώρο και την εκκλησία. Εντάξει, νομίζω έχουμε ακόμη καιρό να οργανώσουμε τα υπόλοιπα. Ο χώρος και η εκκλησία είναι τα πιο δύσκολα, θεωρώ. Ναι. Που πρέπει από πριν έτσι να. Να τα βρεις. Να τα βρεις, να τα κρατήσεις, να τα κλείσεις. Και έφυγες σε μια φάση στα επαγγελματικά σου που έκανες και τηλεόραση και το modeling και έκανες και πολλά πράγματα ταυτόχρονα με τις σπουδές σου. Ναι. Αυτό ήταν ακόμη πιο δύσκολο. Σε αγχώνει η επανένταξη σε όλο αυτό. Με αγχώνει στο αν θα βρω ανοιχτές ή κλειστές πόρτες. Ναι. Είπα πολλές φορές ότι όποτε και αν έρθω, επειδή είναι αυτό που αγαπώ, είναι αυτό που έχω σπουδάσει έτσι κι αλλιώς, θα προσπαθήσω και θα κάνω τα πάντα για να προσπαθήσω να μπω ξανά σε αυτό το χώρο. Ναι. Θα το ήθελα πάρα πολύ, για να είμαι ειλικρινής. Ακόμα και τώρα λέω πως αν έχω μια πολύ καλή πρόταση και είναι κάτι που με ενδιαφέρει πολύ, θα το έκανα να πηγαίνω έρχομαι. Θα τα συνδυάζεις. Θα προσπαθούσα ναι, να τα συνδυάζα. Ναι. Είναι η δουλειά μου, είναι αυτό που αγαπώ. Και θα ήθελα πολύ στο μέλλον, όταν επιστρέψω, να μπορώ να συνεχίσω ξανά από εκεί που έμεινα. Θα μπορούσες να συνδυάζεις γάμο, εννοείται, δουλειά και οικογένεια. Ναι. Ή κάτι από τα, ας πούμε, η δουλειά θα την άφηνες λίγο πιο πίσω. Όχι, νομίζω θα μπορούσα να το συνδυάσω. Εδώ στην Κύπρο θα έχω φυσικά και τις οικογένειές μας, οι οποίες με τα παιδιά θεωρώ ότι θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ. Τώρα, αν το παιδί έρθει στο εξωτερικό, σημαίνει ότι εγώ θα είμαι πολύ πιο εύκολα στη διάθεσή του, ακριβώς, από το πρωί μέχρι το βράδυ, και θεωρώ ότι είναι ευλογία αυτό. Γιατί μια μητέρα η οποία πρέπει να αφήσει το παιδί της έστω και για 2-3 ώρες για να πάει στη δουλειά της, νομίζω πως δεν αντέχει, θέλει αμέσως να πάει σπίτι, να το αγκαλιάσει, να το φιλήσει. Ναι. Γι' αυτό θεωρώ ότι πως θα είναι ευλογία για μένα αν έρθει το παιδί στο εξωτερικό. Τώρα, αν θα είμαστε στην Κύπρο και εγώ θα έχω τη δουλειά μου, σίγουρα θεωρώ ότι θα έχουμε βοήθεια και από τους συγγενείς μας και από τους φίλους. Έχετε στο μυαλό σας ότι θέλω, π.χ., 2 παιδάκια, 3 παιδάκια. Το ιδανικό για σας. Αυτό που είχαμε πει κάποτε, ότι θα ήταν 3 το ιδανικό. Αλλά ότι θέλει ο Θεός. Αυτό το κάποτε πότε ήταν. Και που ήσασταν πιο μικροί, γιατί αυτός ο έρωτας κρατάει χρόνια και αυτό είναι το ωραίο αυτού του. Δεν θυμάμαι ακριβώς πότε το είχαμε πει, αλλά εντάξει, εγώ ας πούμε προσωπικά φαντάζομαι τον εαυτό μου με 3 παιδάκια. Όλοι κατά καιρούς είπαν ότι έχουμε πάρει μηνύματα περίεργα κτλ. Εσένα ποια ήταν η πιο ακραία εκδήλωση θαυμασμού που δέχτηκες από έναν θαυμαστή. Και Μαρία, μην τολμήσεις να μου πεις, δεν είχα ποτέ. Προσπαθώ να θυμηθώ κάτι έτσι πολύ συγκεκριμένο. Ίσως που να σε ενόχλησε, ρε παιδί μου, να ήταν λίγο ίσως απότομο, να ήταν. Όχι, κάτι που να με ενοχλήσει. Κάτι ωραίο, κολακευτικό. Ούτε στα άλλα θα απαντήσω, για να είμαι ειλικρινής. Για να μην. Κάτι αστείο. Πες μου. Που θυμάμαι. Αυτό νομίζω είναι το μόνο που θυμάμαι, γιατί ήταν αυτό που μου έκανε περισσότερο εντύπωση. Και δεν ήταν σε αυτή την ηλικία. Ήμουν πολύ πιο μικρή. Θυμάμαι κάποιο συγκεκριμένα μέσω Facebook. Μου στέλνει μία φορά και μου λέει, πόνεσες? Του λέω, γιατί? Και μου λέει, απάντησα εγώ ας πούμε, ήμουν τόσο περίεργη να δω τι εννοεί. Και μου λέει, που έπεσες από τον παράδεισο. Ναι, αυτό το πραγματικά το θυμάμαι ακόμα. Και αυτός που το έχει στείλει, άμα μας βλέπει τώρα, γιατί πράγμα μας βλέπει. Όχι, θα το θυμάται καν ο άνθρωπος, δεν ξέρω. Αν το θυμάται, να το πούμε ότι ήταν το πιο αποτυχημένο έτσι φλερτ που μπορεί να κάνει σε μια κοπέλα. Όχι, υπάρχουν αυτά τα. Εντάξει, αλλά τώρα είναι αυτό που θυμήθηκα έτσι. Ναι. Ήταν καλό όμως. Συγκεκριμένα, ναι. Να γελάμε ήταν καλό. Λοιπόν, για να κλείσουμε έτσι σιγά σιγά, ναι. Εγώ θέλω να σου ευχηθώ καλή συνέχεια σε αυτό που κάνετε μαζί με τον Πιέρο, γιατί είναι πολύ σημαντικό το ότι είσαι εκεί, παρούσα, σε αυτή τη σημαντική στιγμή της καριέρας του. Εγώ είμαι σίγουρος ότι το ξέρει, το καταλαβαίνει, θα σου το λέει σίγουρα και θα αντιστραφούν οι όροι. Για να το λες. Ναι, και σου εύχομαι να κάνεις και εσύ τα πράγματα που θέλεις σύντομα. Σε ευχαριστώ.
Και είμαι σίγουρος ότι και ο Πιέρος θα είναι εκεί δίπλα σου. Εννοείται, αυτό εννοείται. Σε ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ. Πέρασα πάρα πολύ όμορφα και σε ευχαριστώ που με έφερες σε αυτό το όμορφο μέρος. Έτσι το είχα πραγματικά ανάγκη. Σου εύχομαι και εγώ καλή συνέχεια σε αυτό που κάνεις και μου αρέσεις πάρα πολύ σε αυτό που κάνεις, να το ξέρεις. Και πραγματικά, εντάξει, εμείς θα τα λέμε. Σ' αγαπάμε πολύ και το ξέρεις. Θα τα λέμε έτσι κι αλλιώς. Σ' αγαπάμε πολύ. Καλή επιστροφή. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.